Φίλοι και φίλες, καλησπέρα σας. Είμαι ο Νίκος Κουσμαδάκης και παρακολουθείτε την εκπομπή Tête à Tête μέσα από τη συχνότητα του Notos TV. Το σημερινό θέμα της εκπομπής είναι άκρως επίκαιρο. Είναι όμως επίκαιρο όχι με τρόπο θετικό, αλλά με τρόπο θα έλεγα αρνητικό. Είναι ένα θέμα το οποίο μας έχει απασχολήσει τα τελευταία χρόνια. Είναι ένα θέμα το οποίο δηλώνει κάποιοι ειδικοί ότι έχει μια διαχρονική παρουσία στις σχολικές αίθουσες. Είναι ένα θέμα με κοινωνιολογικές, με παιδαγωγικές, με ηθικές και με κοινωνιολογικές προεκτάσεις. Αλλά μην μακρηγορώ άλλο και ας το πω ξεκάθαρα. Σήμερα θα μιλήσουμε για το σχολικό εκφοβισμό ή αλλιώς bullying. Ας γνωρίσουμε την όμορφη παρέα για σήμερα. Στα αριστερά μου έχω την κυρία Ελένη Μαράκη, η οποία είναι προϊστάμενος του Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης Κρήτης και σχολική ψυχολόγος. Κυρία Μαράκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Κοσμαδάκη, καλή επιτυχία στην εκπομπή σας. Να είστε καλά. Και στα δεξιά μου έχω τον κύριο Καργάκη Μανώλη, ο οποίος είναι ψυχολόγος. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ, είναι δική μας. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν τη συζήτηση και θα ξεκινήσω με εσάς, κυρία Μαράκη. Καταρχήν θα ήθελα να μου προσδιορίσετε τι εννοούμε λέγοντας σχολικό εκφοβισμό. Τι είναι αυτό το bullying που έχει έρθει στη δημοσιότητα τα τελευταία χρόνια. Καταρχήν να σας πω ότι μου αρέσει να χρησιμοποιώ περισσότερο τη λέξη σχολικός εκφοβισμός και όχι τη λέξη bullying. Για δικούς μου λόγους και επειδή για μένα θεωρώ ότι έχει μια επιπλέον βαρύτητα αυτή η λέξη στην αγγλική της έτσι ονομασία, θεωρώ ότι υπάρχει μια αύξηση τα τελευταία χρόνια και γι' αυτό το συζητάμε περισσότερο. Και προσδιορίζεται ως μία κατάσταση για ένα παιδί το οποίο επιδέχεται κατ' επανάληψη αρνητικές συμπεριφορές από συμμαθητές του, από ομάδες, από άτομα του περίγυρού του, το οποίο περισσότερο είναι μέσα στο σχολικό περιβάλλον και το οποίο το φέρουν σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Πολλές φορές βεβαίως μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς αυτές οι συμπεριφορές, μπορεί να το απομονώσουν, μπορεί να έχουμε και ακραία αποτελέσματα. Ευτυχώς, όχι πολύ μεγάλα ποσοστά καταγράφονται στην Ελλάδα, αλλά έχουμε, δεν πάβει να καταγράφονται. Και αυτό είναι το σημαντικό. Αν ρωτούσε έναν ειδικό ψυχικής υγείας και το ρωτούσα τι είναι σχολικός εκφοβισμός, θα μου έλεγε, κύριε Καργάκη. Νομίζω ότι είναι αυτό που μπορούμε να αποτυπώσουμε είναι τη συστηματική, στοχευμένη και κατ' επανάληψη άσκηση βίας διαφόρων μορφών, είτε σωματικής, είτε λεκτικής, είτε συναισθηματικής, που σκοπό έχει τον τραυματισμό και τον πόνο του ατόμου που έχουμε δίπλα μας. Αυτή η συστηματικότητα και αυτή η ευσίαση κατ' επανάληψη αποτύπωση βίας σε κάποιο άτομο έχει τρεις πτυχές. Έτσι, έχει τρεις συγκεκριμένες πτυχές. Έχει το πλαίσιο του ατόμου, του θήτη, το οποίο αυτό ασκεί την βία οποιασδήποτε μορφής, του θύματος, αλλά και του περιβάλλοντος το οποίο παρατηρεί, παρεμβαίνει αναλόγως την περίπτωση. Επομένως, αυτό που μπορούμε να αποτυπώσουμε είναι η ύπαρξη βίας οποιασδήποτε μορφής σε ένα άτομο με ανθρώπους οι οποίοι ασκούν, δέχονται και παρατηρούν τη βία. Κυρία Μαράκη, είναι ένα σύγχρονο φαινόμενο. Όχι, δεν θα λέγαμε ότι είναι σύγχρονο. Καταγράφεται στην Νορβηγία από το 1970 και μετά. Και μετά από 9 ολόκληρα χρόνια, το οποίο παρατηρήθηκε, καταγράφηκαν περιστατικά, αντιμετωπίστηκαν. Το 1987 και μετά άρχισαν να γίνονται σοβαρές παρεμβάσεις και προγράμματα προκειμένου να αντιμετωπιστεί. Βεβαίως, στην Ελλάδα μπορούμε να πούμε ότι τα τελευταία 15 χρόνια παρατηρούνται περισσότερα αυξανόμενα περιστατικά και με μεγαλύτερη ένταση. Δεν μπορούμε όμως να πούμε ότι στη σύγχρονη εποχή και με τα προβλήματα τα οποία εν μέρη έχει αυξήσει η οικονομική και όχι μόνο κρίση, παρατηρείται μία αύξηση των περιστατικών στο σχολικό περιβάλλον και κυρίως με μεγαλύτερη ένταση, όχι τόσο στην πρωτοβάθμια όσο στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Δηλαδή φαίνεται οι ηλικίες της εφηβείας και μετά τα 15 χρόνια, να είναι τα περιστατικά πιο έντονα και να έχουν μεγαλύτερες συνέπειες στα άτομα. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι ναι, καταγράφονται στη σύγχρονη εποχή περισσότερο αυτά τα περιστατικά βίας. Είναι η βία παντού. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω τώρα, η βία τώρα, έτσι, που έχει υποστεί ένα θύμα, τις περισσότερες φορές, γιατί είδους βία μιλάμε για μια λεκτική βία, μιλάμε για μια σωματική βία,
Μιλάμε για μια βία με την έννοια του κοινωνικού αποκλεισμού. Όπως καλά προείπε ο κύριος Καργάκης, περισσότερο ναι, έχουμε κάποιες μορφές βίας, λεκτικής, σωματικής και όχι μόνο. Αλλά λεκτικής βίας είναι σε μεγαλύτερο ποσοστό. Σωματικής βίας είναι σε μικρότερο ποσοστό. Του κοινωνικού αποκλεισμού μπορούμε να πούμε ότι είναι σε ομάδες παιδιών τα οποία περιθωριοποιούνται, είτε γιατί έχουν διαφορετική καταγωγή και φύλο, είτε γιατί έχουν κάποια χαρακτηριστικά τα οποία τείνουν οι ομάδες των θητών να τα περιθωριοποιούν. Αυτά τα χαρακτηριστικά μπορεί να είναι η γλώσσα, η καταγωγή, μπορεί να είναι δηλαδή ρατσιστικές οι κατευθύνσεις που δημιουργούν όλο αυτό το πρόβλημα. Και φυσικά αυτά τα άτομα μπορούμε να πούμε ότι ανήκουν στην ομάδα των κοινωνικών αποκλεισμένων ατόμων και περιθωριοποιούνται από τις άλλες ομάδες. Λεκτική βία είναι πολύ πιο συχνότερη. Όμως θα πρέπει να τα παρατηρήσουμε, να τα καταγράψουμε, να δούμε αν είναι επαναλαμβανόμενα, όπως είπε ο κύριος Καργάκης, να δούμε την έντασή τους, για να δούμε αν πραγματικά ανήκουν στην κατηγορία του σχολικού εκφοβισμού και όχι απλά συγκρούσεις οι οποίες είναι καθημερινές, είναι διαχρονικές και οι οποίες η έντασή τους είναι μικρότερη και πολύ πιο εύκολα αντιμετωπίζονται. Ακριβώς. Κύριε Καργάκη, ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου εκδήλωσης σχολικού εκφοβισμού? Για να το προσδιορίσουμε, καλούμαστε να το δούμε, όπως είπαμε και λιγάκι, στα διάφορα επίπεδα των ρόλων που συμμετέχουν μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Αν θα μπορούσαμε να πάρουμε λιγάκι τους παράγοντες που θα μπορούσαν να προσδιορίσουν το άτομο το οποίο δέχεται τη βία, το θύμα. Έτσι. Θα μπορούσαμε να παρατηρήσουμε άτομα τα οποία είναι γενικότερα εσωστρεφή, έχουν μικρότερη ή χαμηλότερο σωματικό βάρος, μικρότερη σωματική δομή, πράγμα που φυσικά δηλώνει κάποια μυϊκή αδυναμία. Άτομα τα οποία γενικότερα δυσκολεύονται στις κοινωνικές τους σχέσεις και δυσκολεύονται να αναπτύξουν ένα νέο κοινωνικό πλαίσιο φύλους που μπορούν να δημιουργήσουν συμμαχίες προστασίας. Παιδιά τα οποία μετακινούνται σε ένα πλαίσιο αλλαγής σχολείου για οποιοδήποτε λόγο και είναι νεοεισερχόμενα στο περιβάλλον. Άτομα τα οποία ανήκουν σε κάποια μειονότητα και μπαίνουν και αυτά στο πλαίσιο της πλειοψηφίας και καλούνται να διαχειριστούν τις καινούργιες σχέσεις. Και άτομα, αν το πάρουμε λιγάκι σε ένα πλαίσιο οικογενειακής σχέσης, που δυσκολεύονται να επικοινωνήσουν με τους γονείς τους, δεν έχουν καλές επικοινωνιακές σχέσεις, επομένως δεν μπορούν να μοιράζονται προβληματισμούς και θέματα τα οποία προκύπτουν στο σχολείο και σε κάθε άλλο περιβάλλον. Αυτά όσον αφορά κεντρικά χαρακτηριστικά του ατόμου που δέχεται τη βία. Ο θήτης είναι συνήθως ένα άτομο το οποίο πολλές φορές είναι μυϊκά δυνατό, ψηλότερο για την ηλικία του, αρκετά δραστήριο και υπερκινητικό. Δυσκολεύεται να ακολουθήσει κανόνες και νόρμες που αποτυπώνονται στο σχολείο και όχι μόνο. Και γενικότερα αποτυπώνει κάποιο είδους παρορμητική συμπεριφορά στο σχολικό και όχι μόνο πλαίσιο. Τώρα, οι σχέσεις συνήθως του θήτη με την οικογένειά του πολλές φορές συνδέονται με καταστάσεις έντασης ή ύπαρξη βίας και στο οικογενειακό του περιβάλλον. Επομένως, παιδιά που προέρχονται από οικογένειες που η βία είναι ένα συχνό μοτίβο επικοινωνίας. Όπου η ένταση και η φωνή ή η μείωση της προσωπικότητας και η ισχυρή κριτική είναι ένα βασικό στοιχείο της επικοινωνίας μέσα στο οικογενειακό πλαίσιο, πολύ πιο συχνά θα αναπτύξουν το ρόλο του θήτη μέσα στο σχολικό πλαίσιο. Τώρα, αν το δούμε και στο πλαίσιο του περιβάλλοντος, σχολεία τα οποία ή περιοχές που δεν δίνουν τόση βαρύτητα στην εκπαίδευση, στο τι σημαίνουν τέτοιες βασικοί όροι κοινωνικών σχέσεων, όπου οι εκπαιδευτικοί δεν. Στον βαθμό που μπορούν, δεν εκπαιδεύονται και δεν μαθαίνουν τις εξελίξεις πάνω σε αυτό το κοινωνικό φαινόμενο και που ίσως και η διεύθυνση του σχολείου δεν δίνει τόση βαρύτητα για κοινωνικούς ή για προσωπικούς λόγους σε τέτοια περιστατικά βίας, θα είναι τα πλαίσια που περισσότερο θα συναντήσουμε αυτές τις καταστάσεις. Αυτό βέβαια πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν αποτελεί ένα μονόδρομο, δηλαδή τα συγκεκριμένα προφίλ που αναφέραμε δεν πάει να πει ότι θα τα συναντήσουμε μόνο σε αυτά τα πρόσωπα. Πολλές φορές. Άτομα τα οποία είναι ισχυρά στην προσωπικότητά τους μπορούν να δεχθούν βία, αλλά σε μικρότερο ποσοστό σε κάποιο το οποίο έχει χαμηλή αυτοπεποίθηση. Άτομα τα οποία δεν υπάρχουν, πάνε όλα καλά στο σπίτι τους, δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να αναπτύξουν για προσωπικούς λόγους το ρόλο του θήτη. Όπως και σε περιβάλλοντα που δίνουν μεγάλη προσοχή ακόμα και σε αυτούς τους ορισμούς, δεν σημαίνει ότι δεν θα συμβούν τέτοια γεγονότα. Αλλά όπως το προανέφερα, σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε μεγαλύτερα ποσοστά εμφάνισης τέτοιων καταστάσεων. Τι είδους συμπτώματα αναπτύσσει το παιδί όταν έχει υποστεί μια χρόνια σχολική βία. Βία σχολική. Όταν είναι θύμα, έτσι. Ακριβώς. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι πρώτα απ' όλα δεν χρειάζεται να είναι χρόνια για να
το προσδιορίσουν και οι γονείς οι οποίοι ακούν και μπορούν να ακούσουν τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στα παιδιά τους. Τα παιδιά, πρώτα απ' όλα, ένα άτομο το οποίο δέχεται οποιαδήποτε ψυχοποιευστική ένταση, συνήθως αλλάζει σε ένα μεγάλο ποσοστό τη ροή και τη συνήθεια τη καθημερινότητα. Επομένως, όταν παρατηρούμε το παιδί μας ή το πρόσωπο το οποίο φροντίζουμε να αρχίζει να κλείνεται προς τον εαυτό του σε διαφοροποίηση με το πώς ήταν το προηγούμενο διάστημα. Όταν αρχίζει συστηματικά και διαφοροποιεί τη σχέση που είχε πριν με το σχολείο, δηλαδή αρχίζω και αποφεύγω, δεν θέλω να ξυπνήσω φορά το πρωί, θέλω να μην πάω στο σχολείο, δεν θέλω να πάω στη συγκεκριμένη εκδρομή, είναι ένα άλλο χαρακτηριστικό. Παιδιά τα οποία απομονώνονται. Παιδιά τα οποία αρχίζει και χαλάει ο ύπνος ή η διάθεσή τους για φαγητό. Παιδιά τα οποία αλλάζουν τις συνήθειές τους όπως το δρόμο επιστροφής για το σπίτι, που κρύβουν συνήθως το σώμα τους από τους γονείς ή αναπτύσσουν και φαίνονται ότι υπάρχουν κάποια καινούργια σημάδια στο σώμα τους που δεν μπορούν να τα εξηγήσουν εύκολα, που έχουν μια ευαισθητότητα στο κλάμα ή στην απομόνωση, είναι παιδιά τα οποία εν δυνάμει θα πρέπει τουλάχιστον να αξιολογήσουμε ότι κάτι συμβαίνει, κάτι διαφοροποιείται στο παιδί μου. Έτσι. Αυτά λοιπόν είναι τα βασικά στοιχεία που καλούμαστε να χρησιμοποιήσουμε σαν συναγερμούς σε επίπεδο προσωπικό. Στο τι ακριβώς συμβαίνει, για να αντιληφθούμε στο τι ακριβώς συμβαίνει στο παιδί μας και να υποψιαστούμε ότι κάτι μπορεί να συμβαίνει σε επίπεδο διαπροσωπικών σχέσεων που αναπτύσσει το φόβο ο οποίος αποτυπώνεται με τις παραπάνω συμπεριφορές που αναφέραμε. Κυρία Μαράκη, η συμπεριφορά του παιδιού, παύλα μαθητή, παύλα θύματος σχολικού εκφοβισμού, πώς μεταφράζεται στη σχολική αίθουσα? Μιλάμε για ένα παιδί που θα πέσει η απόδοσή του στα μαθήματα. Μιλάμε για ένα παιδί που θα είναι λίγο πιο φοβισμένο στη σχολική αίθουσα, που θα φοβάται να σηκώσει το χέρι του όταν ο καθηγητής θα κάνει μια ερώτηση. Ακριβώς. Είναι το παιδί που δεν εκφράζεται. Είναι ένα παιδί που έχει κάποια ανασφάλεια μεγαλύτερη. Είναι το αδύναμο παιδί, όπως είπαμε. Είναι το παιδί το οποίο δεν έχει υψηλή αυτοπεποίθηση. Χρειάζεται ενδυνάμωση. Φαίνεται μέσα στην τάξη. Είναι τα χαρακτηριστικά αυτά που αναφέρθηκαν. Φυσικά δεν ακολουθεί τις μαθησιακές διαδικασίες και δεν είναι προετοιμασμένο, γιατί εκείνη την ώρα το παιδί νοσεί, γενικά νοσεί. Η άρνησή του προς το σχολείο μπορεί να είναι με την απουσία του, να μην έρθει. Όταν έρχεται όμως, πάλι δεν είναι έτοιμο, δεν νιώθει καλά, δεν νιώθει στο περιβάλλον αυτό ότι μπορεί να κάνει πράγματα, γιατί υπάρχει ένας φόβος συνεχές, συνεχής φόβος, ο οποίος περισσότερο το απασχολεί η ψυχολογική του ισορροπία, ότι δεν νιώθει καλά στο περιβάλλον αυτό, δεν είναι αποδεκτό. Έχει ένα συνεχή φόβο ότι κάποιος θα το πειράξει, κάποιος θα του καταστρέψει τα αντικείμενά του, θα του πάρει τα αντικείμενά του, θα του ζητήσει πράγματα που δεν μπορεί να δώσει. Και ένα παιδί που είναι τόσο αδύναμο πέφτει θύμα, διότι επηρεάζεται, το εκφοβίζουν ότι θα σου κάνουμε κακό, άρα θα κάνει, που λέμε, τα χατήρια σε εισαγωγικά στην ομάδα ή στα άτομα που είναι πιο ισχυρά, στους νταΐδες σε εισαγωγικά της τάξης ή του σχολικού περιβάλλοντος, τα οποία είτε μέσα είτε έξω από τον αύλιο χώρο του σχολείου μετά το σχόλασμα θα προσπαθήσουν να το χτυπήσουν, να το λεκτικά να το εκφοβήσουν με οποιοδήποτε τρόπο, να του πάρουν τα αντικείμενα, τη σχολική του τσάντα, τα βιβλία, να τα πετάξουν, να του σκίσουν τα ρούχα, να του πάρουν το φαγητό. Είναι δηλαδή πολλές οι ενέργειες που μπορεί να γίνουν, γιατί υπάρχουν παιδιά τα οποία αναφέρουν ότι δεν με αφήνουν να φάω. Μου πετάνε συνεχώς το φαγητό μου. Με κλωτσάνε κατά την ώρα του διαλύματος. Δεν με αφήνουν να παίξω. Δεν με αφήνουν να συμμετέχω στο παιχνίδι. Δηλαδή είναι πολλές οι αναφορές των παιδιών τα οποία δέχονται τις ενέργειες αυτές τις αρνητικές. Και καταλαβαίνετε ότι δεν είναι μόνο έτσι. Οπότε πάσχει. Υποφέρει το παιδί θύμα σε όλες τις στιγμές που βρίσκεται στο περιβάλλον αυτό. Γι' αυτό θα δείτε ότι οι καταγραφές είναι ότι δεν θέλω να έρθει Δευτέρα, δεν θέλω να πάω σχολείο. Ή όπως είπε ο κύριος Καργάκης, στην επιστροφή για το σπίτι προσπαθεί να απομονωθεί, να πάει κάπου για να νιώσει έτσι, να εκτονώσει όλο αυτό το πόνο, τη βία που έχει υποστεί ψυχικά και σωματικά, αν έχει υποστεί σωματικά, γιατί πολλές φορές είναι πολύ πιο έντονη η ψυχική έτσι, βία που έχει υποστεί από τους θήτες και βέβαια και από τους χειροκροτητές, έτσι, αυτοί οι οποίοι είναι μαζί με το θήτη και οι οποίοι είναι συνένοχοι, γιατί πολλές φορές επιβραβεύουν τις ενέργειες του θήτη προς το θύμα και κρύβουν το περιστατικό, κρύβουν τις ενέργειες του θήτη προκειμένου να νιώσουν ότι είναι μία ομάδα μαζί με το θήτη και
τον επιβραβεύουν ως αρχηγό της τάξης και βεβαίως βλέπουμε ότι σε μεγαλύτερες ηλικίες είναι ακόμη πιο έντονα τα περιστατικά, δηλαδή προς τις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού ισχυροποιείται αυτή η μορφή του ΝΤΑΗ, ο οποίος ακριβώς, και ο οποίος έχει τον έλεγχο της ομάδας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ένα παιδί που έχει αυτή την αδυναμία είτε να εκφραστεί είτε είναι ήπιον τόνων, δεν είναι απαραίτητο να είναι αδύναμο, απλά έχει μια ευγένεια. Μπορεί να έχει μια παραπάνω ευγένεια. Μπορεί το αξιακό σύστημα της οικογένειας να είναι τέτοιο που δεν αφήνει το παιδί να εκφραστεί αρνητικά και να επιβάλλει τη δική του παρουσία. Με αποτέλεσμα το παιδί να δέχεται όλες αυτές τις συνέπειες των αρνητικών συμπεριφορών χωρίς να νιώθει καλά να το αποκαλύψει στους γονείς του. Γι' αυτό η συχνή επικοινωνία, η ουσιαστική, η ποιοτική επικοινωνία με τους γονείς είναι πολύ σημαντική, να ακούει τα παιδιά, ο γονιός, το παιδί του, να έχει μια καθημερινή ποιοτική επικοινωνία ώστε το παιδί να νιώθει χαλαρό και να μπορεί να του εκμυστηρευτεί, να το εμπιστευτεί ότι συμβαίνει κάτι. Και αν ο γονιός είναι σε αυτή την πραγματικά εμπιστευτική, ουσιαστική επικοινωνία, θα το καταλάβει ακόμα και από τη συμπεριφορά του και όχι μόνο από την άρνησή του να κάνει πράγματα που δεν μπορεί να φάει, που δεν νιώθει καλά, που δεν θα κοιμάται σχετικά με ευχάριστα. Σχετικά με το γονέα, είπατε προηγουμένως ότι μιλάμε για ένα παιδί με πολύ χαμηλή αυτοεκτίμηση, με πάρα πολύ χαμηλή αυτοπεποίθηση. Πολλές φορές. Πόσο καθοριστικός είναι ο παράγοντας οικογένεια, δηλαδή όταν υπάρχει μια οικογένεια η οποία σου έχει καλλιεργήσει ένα προφίλ να είσαι χαμηλών τόνων, να είσαι μετριόφρον, να είσαι ταπεινός, έτσι, πόσο καθοριστικό παράγοντα παίζει η οικογένεια? Τεράστιο. Είναι η οικογένεια είναι ο πρωταρχικός έτσι, παράγοντας, ο οποίος βοηθάει το παιδί να εξελιχθεί. Άρα λοιπόν έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη. Όταν ένα παιδί έρχεται στο σχολείο ήδη έχει διαμορφώσει έτσι συμπεριφορές, νοοτροπίες. Οπότε είναι καθοριστική η συμμετοχή της οικογένειας και η παρέμβασή της σε όλη τη διάρκεια της ανάπτυξής του. Ένα παιδί λοιπόν θα πρέπει πρώτα απ' όλα να το εμπιστεύεται η οικογένεια για τις δυνατότητές του. Να μην είναι οι προσδοκίες του πολύ μεγαλύτερες από τις δυνατότητες που το ίδιο το παιδί διαθέτει. Mm. Μπορεί το παιδί μας να θέλουμε να φτάσει και να, φυσικά να ξεπεράσει τους γονείς. Όμως θα πρέπει να κατανοούμε και ποιες είναι οι δυνατότητές του. Οι υπερβολικές προσδοκίες που έχουμε από το παιδί μας το αποδυναμώνουν. Οπότε είναι ο πρώτος παράγοντας αποδυνάμωσης. Το σημαντικό είναι να ισχυροποιήσουμε τις δυνατότητές του, δηλαδή τι μπορεί να κάνει, και να το ενισχύσουμε αυτή τη δυναμική, να πιστέψουμε σε αυτό, για να πιστέψει ότι πραγματικά είναι χρήσιμος, ότι είναι σημαντικός για πράγματα που μπορεί να κάνει, και έτσι ενισχύεται και η αυτοεκτίμησή του. Όταν αυτό δεν συμπορεύεται με τις προσδοκίες της οικογένειας, νιώθει αδύναμο το παιδί. Όταν δηλαδή βλέπει ότι οι προσδοκίες του γονιού είναι πολύ ψηλότερες από αυτό που μπορεί να κάνει, το παιδί νιώθει αδύναμο, ότι δεν είμαι σημαντικός. Είναι αυτό που λέμε ο καθρεπτιζόμενος εαυτός. Το παιδί βλέπει κάτι άλλο στον καθρέπτη από αυτό που θα ήθελε να βλέπει. Γιατί το έχουν δημιουργήσει ήδη οι γονείς αυτό. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντική η οικογένεια και η σταθερή οικογενειακή αντιμετώπιση, γιατί πολλές φορές μπορεί η μαμά ή ο μπαμπάς να έχουν διαφορετική άποψη, διαφορετική γνώμη σε πράγματα, δεν έχουν κοινή γραμμή, δεν έχουν σταθερή αντιμετώπιση ή υπάρχει ένα σταθές περιβάλλον, μια ένταση η οποία είναι, μπορεί να κρατάει δηλαδή, για χρόνια. Δηλαδή, αν ένας γονέας, ας το πούμε, ζητάει από το παιδί του να έχει α σε όλα τα μαθήματα ή 10 σε όλα τα μαθήματα, αλλά το παιδί δεν είναι τόσο ικανό. Άλλα παιδιά το έχουν με τα γράμματα, αλλά το έχουν λιγότερο. Έτσι. Και του μεταδίδει αυτό το φόρτο εργασίας, ότι πρέπει να διαβάσεις, πρέπει να κάνεις αυτό, δεν πρέπει να πας να παίξεις ποδόσφαιρο με τους συνομιλικούς, πρέπει να διαβάσεις. Είναι ένας παράγοντας που μπορεί, ας το πούμε, το παιδί να γίνει μετά θύμα bullying. Για μένα είναι το πρώτο μεγάλο λάθος. Το να απαιτείς από το παιδί να είναι πάντα πρώτος. Μπορεί να γίνει πρώτος εάν το εμπιστευτείς. Εάν εμπιστευτείς τις δυνατότητές του, εάν δεις τι μπορεί να κάνει, να το ενισχύσεις. Γιατί και η εκπαίδευση και η οικογένεια έχουν διτό ρόλο. Δηλαδή να ανακαλύψουν τις δυνατότητες του παιδιού και ο δεύτερος ρόλος είναι να τις ενισχύσουν. Άρα λοιπόν δεν είναι τι πρέπει και τι δεν πρέπει, αλλά πόσο καλά νιώθει το παιδί μέσα σε αυτό το πρέπει. Δηλαδή είτε στο κοινωνικό, είτε στο σχολικό περιβάλλον, είτε στο οικογενειακό. Πόσο καλά νιώθει το παιδί. Αυτό είναι το πρώτο μέλημα της οικογένειας. Του γονέα, της μητέρας, του πατέρα, του ευρύτερου οικογενειακού περιβάλλοντος, να αναρωτιέται καθημερινά και κάθε στιγμή πώς νιώθει το παιδί με αυτό που μπορεί να κάνει.
αν νιώθει καλά, θα κάνει περισσότερα και διπλάσια και τριπλάσια από αυτά που ήδη βλέπει ότι κάνει, ενισχύοντάς του τις προθέσεις του, τις δυνατότητές του. Μάλιστα. Κύριε Καργάγη, το ίδιο ερώτημα και εσάς. Mm-hmm. Η οικογένεια. Ξέρουμε ότι είναι πρωτογενής φορέα κοινωνικοποίησης. Είναι η πρώτη συλλογικότητα στην οποία εντάζεται το άτομο. Από αυτήν παίρνει αριθίσματα. Ακριβώς. Πόσο σημαντική είναι η οικογένεια στα πρώτα στάδια του παιδιού όταν εντάζεται στο σχολικό περιβάλλον? Mm-hmm. Κοιτάξτε, νομίζω ότι για αυτά που έχουμε πει είναι εξαιρετικά ακριβή. Η σημαντικότητα όσο αφορά την κοινωνικοποίηση στο βασικό πυρήνα κοινωνικής οντότητας, νομίζω ότι φαίνει τα βασικά συστατικά στο πώς προσεγγίζουμε τους άλλους ανθρώπους και νέες σχέσεις εμπιστοσύνης που έχουν να κάνουν με τους εκπαιδευτικούς μας, τους δασκάλους μας αλλά και τους φίλους μας στο σχολικό πλαίσιο. Αν θα μπορούσα να πω στο πώς θα μπορούσε να επηρεάσει η οικογένεια τόσο την αυτοπεποίθηση του παιδιού μέσα από τους στόχους που αναφέραμε και το πώς προσεγγίζουν την ικανότητα του παιδιού, που είναι ένας βασικός τομέας ορισμού του τι πιστεύω για τον εαυτό μου. Άλλοι παράγοντες που θα επηρεάσουν εξαιρετικά τον τρόπο που προσεγγίζω τον εαυτό μου είναι πολλές φορές τα στοιχεία της υπερπροστασίας που θα συναντήσουμε σε αρκετούς γονείς στο συνεχές πρόσεχε και στη συνεχή φροντίδα και στη συνεχή παρέμβαση του να το κάνω εγώ για σένα, γιατί εσύ νιώθω ότι δεν είσαι ικανός ή φοβάμαι, αλλά το θέμα είναι πώς ερμηνεύεται από το ίδιο παιδί. Φέρνει αρκετά στοιχεία και φέρνει κάποιες βάσεις αδυναμίας στο πώς να διαχειρίζουμε δύσκολες και νέες καταστάσεις, μιας και δεν έχω τριφτεί με τον εαυτό μου στο παρελθόν. Αυτό το στοιχείο της υπερπροστασίας λοιπόν αποτυπώνεται με διάφορους τρόπους ακόμα και στη σχολική ένταξη του ατόμου και στις κοινωνικές του σχέσεις. Δηλαδή στη δυσκολία να θέσω εγώ και να τριφτώ με νέες διαδικασίες, άρα να δυσκολευτώ αρκετά να διαχειριστώ είτε μια νέα σχέση, τη διαχείριση μιας δύσκολης σχέσης, όπως επίσης το να αναπτύσσω πολύ πιο εύκολα σε σχέση με κάποιο άλλο παιδί που ενισχύεται να τριφτεί και να κάνει λάθη και να κινδυνεύσει εντός εισαγωγικών και να διαχειριστεί τον κίνδυνο, με φέρνει σε μια δύσκολη κατάσταση να διαχειριστώ κινδύνους και να είμαι πολύ πιο φοβικός σε σχέση με τους υπολείπους σε τέτοιες καταστάσεις. Αυτό λοιπόν, τόσο λοιπόν στο επίπεδο της αυτοπεποίθησης, όσο και στο πλαίσιο της προστασίας και του αισθήματος πίστης στη διαχείριση των καταστάσεων, αλλά και παράγοντες παράγοντες οι οποίοι πατούν πάνω στις νόρμες της οικογένειας, δηλαδή ο τρόπος που η οικογένεια διαχειρίζεται τις σχέσεις, δηλαδή μια οικογένεια η οποία το στοιχείο της βίας, της έντασης ασκείται πάνω στο ίδιο το παιδί. Δεν θα ήταν παράδοξο να περιμένουμε ότι το μοτίβο ανάπτυξης των κοινωνικών σχέσεων μπορεί να πατάει στο ρόλο του θήτη, όπως ανέφερα και εγώ λίγα και πιο πριν, ή και στον ίδιο το ρόλο του θύματος, μιας και θυματοποιούμε μέσα στην ίδια μου την οικογένεια. Mm-hmm. Αν σαν παρατηρητής βλέπω τους γονείς μου να αναπτύσσουν τέτοιους ρόλους, ο ένας να είναι ο θήτης και το άλλο το θύμα, ένα στοιχείο το οποίο μπορεί να με δυσκολέψει ιδιαίτερα και στο στοιχείο της κοινωνικοποίησής μου, αλλά και στο θέμα του bullying το οποίο συζητούμε σήμερα. Επομένως, αυτοί οι κεντρικοί παράγοντες που πατούν πάνω στο μοτίβο και στην λειτουργία της οικογένειας είναι εξαιρετικά σημαντικοί τόσο για την κοινωνικοποίηση του παιδιού, πολύ περισσότερο θα έλεγα βέβαια σε ένα πρώιμο επίπεδο, στον τρόπο που βλέπει το ίδιο τον εαυτό του, αλλά και στο πώς θα είναι θετικό στο να πράξει τη βία, να δεχθεί τη βία, να παρατηρήσει τη βία, γιατί επί της ουσίας μεταφέρω τις εικόνες τις οποίες έχω δομήσει στα πρώτα και πιο σημαντικά ίσως χρόνια της ζωής μου, όσον αφορά τους βασικούς πυρήνες της δόμησης της αυτοπεποίθησής μου και της γνώσης του εαυτού μου. Επομένως, η οικογένεια, θα έλεγα σε ένα πρώτο βασικό επίπεδο, αποτελεί το θεμέλιο λίθο της εισαγωγής μας σε οποιοδήποτε κοινωνικό πλαίσιο, πόσο μάλλον το πρώτο πιο σημαντικό κοινωνικό πλαίσιο που θα ενταχθεί οποιοδήποτε στη ζωή του, που είναι το σχολείο. Το σχολείο. Έτσι, που αποτελεί αυτό που αρκετά συχνά λέμε, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Μια μικρογραφία, μια ακριβή μικρογραφία της καθημερινότητας και της κοινωνίας μας. Επομένως, αυτή η βασική δομή θα αποτελέσει και το βασικό προπομπό στο πώς θα διαχειριστούμε μελλοντικά τις σχέσεις και τις δύσκολες καταστάσεις και τις εύκολες καταστάσεις που θα αντιμετωπίσουμε στο σχολικό περιβάλλον. Κύριε Καργάγη, θα ήθελα να μου σκιαγραφίσετε τώρα το ψυχολογικό προφίλ τόσο του θήτη όσο και του θύματος. Ψυχολόγος, εσείς πιστεύω ότι το κατέχετε άριστα αυτό. Επειδή θα συναντήσουμε και παιδιά και εφήβους και ενήλικες που έχουν υπάρξει είτε στον ένα είτε στον άλλο ρόλο. Και σίγουρα νομίζω ότι όλοι σε μικρότερο ή σε μεγαλύτερο βαθμό θα πούμε ψέματα αν δεν έχουμε δεχθεί ή αν δεν έχουμε πράξει βία σε κάποια περίοδο της ζωής μας, ήμασταν παρατηρητές. Έτσι. Θα βάλω μια μικρή επισήμανση γιατί πολλές φορές στην ανήλικη φάση της ζωής του ατόμου παρατηρούμε και προσέχουμε και καλά κάνουμε το θύμα, αλλά θεωρώ ότι υπάρχει άλλο ένα θύμα στην υπόθεση, το οποίο είναι ο θήτης,
ο οποίος αν δεν προσεχθεί και σε επίπεδο σχολικό και σε επίπεδο κοινωνικό και σε επίπεδο ψυχολογικό, υπάρχουν υψηλά ποσοστά πιθανότητες να αναπτύξει κατά την εφηβεία, κατά την εφηβική του πορεία ή κατά την ενήλικη ζωή παραβατικές ή δυσλειτουργικές συμπεριφορές που θα τον φέρουν σε δύσκολη και ίσως πολλές φορές και επικίνδυνη για το ίδιο κατάσταση, είτε στα, σε ό,τι έχει κάνει με τις νομικές του υποχρεώσεις, είτε σε ό,τι έχει κάνει με τις κοινωνικές του σχέσεις. Αν ξεκινούσα λοιπόν από αυτό το πρόσωπο, το συναισθηματικό προφίλ του θήτη. Ο θήτης είναι ένα άτομο το οποίο έχει συσσωρεύσει αρκετή ένταση, έχει αρκετές αρνητικές, βίαιες και έντονες εικόνες στην εμπειρία του. Είναι ένα παιδί το οποίο βιώνει ανούσια τη σχέση του με τους άλλους, γιατί επίσης δεν μπορεί να δομήσει ουσιαστικές σχέσεις, γιατί πατούν πάνω στο φόβο και στην κυριαρχία και όχι στην επικοινωνία και στην αλτρουιστική βάση στην οποία χρειάζεται να δομηθεί μια ανθρώπινη σχέση. Επομένως, μιλούμε για ένα παιδί δυστυχισμένο. Ένα παιδί το οποίο μπορεί να φαίνεται ότι είναι κοινωνικά ελκυστικό λόγω της δύναμής του, αλλά επί της ουσίας είναι ένα βαθιά δυστυχισμένο παιδί, το οποίο δεν έχει άλλο τρόπο να εκφράσει το φόβο, την οργή, το θυμό του, παρά μόνο με τη βία απέναντι στους αδύναμους εκεί που μπορεί, ιδιαίτερα όταν του επιτρέπεται. Επομένως, ιδιαίτερα μιλώντας για την ανήλικη εφηβεία, υπάρχει και ενήλικη μορφή του bullying που έχει άλλες μορφές, όχι πλέον του σχολικού εφηβισμού. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο χρειάζεται και πρέπει να του παρασχεθεί φροντίδα. Έτσι. Απ' την άλλη, το θύμα, στην περίοδο που βιώνει, είναι ένα άτομο το οποίο τραυματίζεται. Ένα άτομο τραυματισμένο, φοβισμένο, εγκλωβισμένο. Ένα παιδί το οποίο είναι εγκλωβισμένο στις ανησυχίες, στην ανασφάλεια και στο άγνωστο που περιέχει το αύριο. Μιας και το κάθε σήμερα είναι δύσκολο και επιβαρυντικό. Επομένως, μιλούμε για ένα παιδί το οποίο βιώνει την ανασφάλειά του σε υψηλά επίπεδα. Πολλές φορές νιώθει τη ματέωση γιατί νιώθει ότι δεν υπάρχει λύση πουθενά, γιατί συνώνυμο του bullying είναι η σιωπή. Η σιωπή ακόμα και από τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Επομένως, ο φόβος για τον εαυτό μου, ο φόβος για το αύριο μου, αλλά πολλές φορές μπορούμε να παρατηρήσουμε και ο φόβος για την οικογένειά μου, γιατί πολλές φορές σε αυτό το φαύλο κύκλο της ανησυχίας, της έντασης και του φόβου και της απειλής, υπάρχει ακόμα και ο τρόμος ότι αν εμπλέξω την οικογένειά μου, είτε θα έχω χειρότερα αποτελέσματα για μένα, ή πολλές φορές μπορεί να φοβάμαι και για την ίδια του την ακαιρεότητα μέσα από το πλαίσιο των απειλών. Μιλούμε λοιπόν για ένα άτομο το οποίο έχει αποσχιστεί από την αυτοκυριαρχία του και το οποίο αρχίζει και βιώνει τα πρώτα σημαντικά στοιχεία κατάθλιψης, τα οποία είναι και πολύ κοινά και πολλές φορές δυστυχώς, αλλά όχι σπάνια, έχουμε και το πολύ αρνητικό επακόλουθο κατά την εφηβική συνήθως περίοδο να έχουμε απόπειρες αυτοκτονίας και αυτοκτονία. Επομένως, αντιλαμβανόμαστε ότι από τη μία έχουμε τον εγκλωβισμένο θυμό και από την άλλη τη συσσωρευμένη ματέωση που και τα δύο είναι δυσλειτουργικά όσον αφορά αυτά τα δύο προφίλ. Και μία τελευταία ερώτηση πριν πάμε για διαφημίσεις. Σε εσάς πάλι, κύριε Καργάκη. Ναι. Κυρία Μαράκη είπε ότι όταν μιλάμε για ένα παιδί το οποίο είναι θύμα bullying, μιλάμε συνήθως για ένα παιδί το οποίο ουσιαστικά θέλει να εκπληρώσει τις οικογενειακές προσδοκίες. Μιλάμε για ένα παιδί που ουσιαστικά μπορεί να είναι μια ευγενική ψυχή και πάει λέγοντας. Είπατε πως ο θήτης του bullying είναι συνήθως ένα δυστυχισμένο παιδί. Έτσι, το οποίο επιζητά χειροκρότημα χωρίς να είναι ο πραγματικός του εαυτός. Τελικά, το καλό παιδί, αν συνεπάγεται ότι είναι μια απομίμηση των γονιών του, ότι θέλει να αποτυπώσει τα θέλω των γονιών του. Το κακό παιδί είναι ένα δυστυχισμένο παιδί. Πότε θα βρει το παιδί, σε μια ηλικία 7, 8, 9 ετών, πώς θα βρει το παιδί τον πραγματικό του εαυτό και πώς θα πορευτεί με βάση αυτόν? Κοιτάξτε, εδώ είναι εφόσον οι οικογένειες δεν μπορούν να δώσουν αυτό το οποίο χρειάζεται, είτε για να έχουμε ένα παιδί το οποίο θα έχει αυτοπεποίθηση ή έχουμε μια καλή επικοινωνία για να μας μεταφέρει τα θέματα του. Ή από την άλλη πλευρά, αν δεν μπορούμε να αντιληφθούμε ότι μεταφέρουμε φόβο, ένταση και δυστυχία στο παιδί το οποίο ασκεί τη βία, εκεί έρχεται νομίζω η καθοριστική παρέμβαση πλέον του σχολικού πλαισίου και του κοινωνικού πλαισίου, και εκεί εξυψώνεται και η σημαντικότητά του, που συνήθως είναι και ο αργός της αλλαγής, γιατί καλούμαστε να φέρουμε και τα θετικά στοιχεία όλης αυτής της κατάστασης, ότι η εκπαιδευτική μας και τα σχολικά πλαίσια πλέον είναι πολύ πιο ευαίσθητα σε σχέση με το παρελθόν και πολλές φορές οι παρεμβάσεις τους, η εμπλοκή του σχολικού πλαισίου στη συζήτηση και στην αποτύπωση και στην αποκάλυψη του θέματος είναι αυτό που μπορεί να βγάλει και να αποφορτήσει και τα δύο πρόσωπα και όχι μόνο τα πρόσωπα και τις κοινωνικές συνέπειες που έχει στο σχολικό πλαίσιο όλο αυτό. Επομένως, όσο πιο νωρίς το άτομο απεμπλακεί με τη βοήθεια κάποιου προσώπου ή με το θάρρος κάποιων φιλικών προσωπών, είτε με τη δική του, το δικό του θάρρος που είναι λιγάκι δύσκολο σε αυτές τις συνθήκες, σε εκείνο το σημείο μπορούμε να πούμε ότι είτε για τον ένα, είτε για τον άλλο και για τους δύο, είτε για τους πολλούς που μπορούν να εμπλέκονται σε αυτήν την κατάσταση, μπορούμε να αναμένουμε αλλαγή.
όσο λιγότερο επηρεάσει χρονικά και ποιοτικά η ένταση ένα παιδί, τόσο πιο ήπια θα είναι τα αποτελέσματα αυτής της βίας, οποιασδήποτε μορφής, στη ζωή του. Είτε στον ένα είτε στον άλλο. Γιατί έχουμε αυτή τη στιγμή ένα άτομο που δέχεται βία και έχει πολλά συναισθηματικά εμπλεκόμενα, αλλά και τον άλλο ο οποίος έχει αιτίες που τον οδηγούν σε αυτό. Φίλοι και φίλες, το πρώτο μέρος μόλις ολοκληρώθηκε. Μείνετε μαζί μας για το δεύτερο. Φίλοι και φίλες, επιστρέψαμε. Κυρία Μαράκη, επανέρχομαι σε εσάς τώρα. Θα σας ρωτήσω, έχουμε τον μαθητή, ο οποίος έχει πέσει θύμα σχολικού εκφοβισμού. Σε ποιον θα απευθυνθεί πρώτα? Θα απευθυνθεί πρώτα στον πατέρα του, στη μητέρα του, θα απευθυνθεί στον δάσκαλό του, στον διευθυντή του σχολείου, που είναι η ανώτατη αρχή? Κοιτάξτε, το θέμα είναι, όπως είπαμε και πριν, να εμπιστευτεί πρόσωπο για να ανοιχτεί. Αν δεν εμπιστευτεί, είτε είναι στο σχολείο είτε στο σπίτι, δεν θα το κάνει. Οπότε αυτή η σιωπή θα είναι εις βάρος του παιδιού, διότι θα νοσεί πολύ περισσότερο χρόνο. Άρα λοιπόν, αν εμπιστεύεται περισσότερο τους γονείς του, θα το κάνει. Αν θεωρεί ότι αυτές οι συνέπειες που έχει στον εαυτό του, είτε ψυχικές είτε σωματικές, θα τις έχει και η οικογένειά του, δεν θα το πει στην οικογένεια. Αν εμπιστεύεται λοιπόν το σχολικό περιβάλλον, θα το πει στο δάσκαλο ή στη δασκάλα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί το σχολικό πλαίσιο μπορεί, έχει τη δυνατότητα να κάνει τις πρώτες παρεμβάσεις. Πολλές φορές βέβαια αντιλαμβανόμαστε στα σχολεία επεισόδια τέτοια, τα οποία να πούμε ότι είναι συγκρουσιακά και φοβόμαστε μην εξελιχθούν, τότε μπορούμε να κάνουμε τις πρώτες παρεμβάσεις. Είναι σημαντικό. Εάν τις αντιληφθούμε έγκαιρα, μπορούμε να κάνουμε τις πρώτες παρεμβάσεις είτε σε τέσσερα επίπεδα. Σε επίπεδο τάξη, σε επίπεδο σχολείου, σε επίπεδο συλλογικό ή ατομικό. Αλλά το θέμα είναι να το αντιληφθούμε έγκαιρα, να υπάρχει μία παρατήρηση καθημερινή στον αύριο χώρο, ώστε να αυξηθεί και η εφημερία των εκπαιδευτικών, τα πρόσωπα που θα είναι παραπάνω κτλ. Και να αρχίσουν οι παρεμβάσεις. Βέβαια, για μένα είναι πολύ σημαντικό η πρόληψη. Η πρόληψη στο σχολικό περιβάλλον, να ενημερωθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό, να ενημερώνεται συνεχώς για τέτοια θέματα, γιατί δεν είναι πάντα ενήμεροι. Είχε γίνει μια προσπάθεια το 2012 από το Υπουργείο Παιδείας, στήθηκε το παρατηρητήριο σχολικής βίας και ήταν αυτό το οποίο είχε την προοπτική να δουλέψει πάνω στην καταγραφή ανά σχολείο είχε μπει κάποιος υπεύθυνος. Σε περιφέρειες, σε αναπεριφερειακή διεύθυνση υπήρχε επίσης ένας υπεύθυνος ο οποίος συντόνιζε όλη αυτή την προσπάθεια, προκειμένου να καταγραφούν τα περιστατικά, να καταγράφονται τα περιστατικά στις σχολικές μονάδες, να υπάρχει ανάλογη παρέμβαση με κινητές μονάδες, οι οποίες θα ήταν σε συνεργασία με την ΕΨΠΕ, είναι ένα εθνικό δίκτυο αντιμετώπισης ψυχικών προβλημάτων, και θα ήταν έτσι πιο συντονισμένο όλο αυτό. Δυστυχώς δεν κράτησε η ίδια κυβέρνηση και δεν κράτησε και το ίδιο σχέδιο, ο ίδιος σχεδιασμός. Αυτό το πρόβλημα το έχουμε στην Ελλάδα, δεν υπάρχει σταθερότητα. Επίσης δεν υπάρχει συχνή επιμόρφωση για θέματα τέτοια τα οποία είναι καθημερινά, τα συναντούμε και που δεν είναι οι ειδικοί στα σχολεία μας. Οι εκπαιδευτικοί είναι ειδικοί στη διδασκαλία, στο αντικείμενό τους, αλλά έχουν ανάγκη από μία συνεχή ενίσχυση για τέτοια θέματα που θα πρέπει να γνωρίζουν καθημερινά το πώς θα τα αντιμετωπίσουν από ειδικούς ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, κοινωνιολόγους, ώστε να είναι προετοιμασμένοι και να μπορούν να τα αντιμετωπίσουν. Βεβαίως έχει γίνει ο νέος θεσμός των κέντρων εκπαιδευτικής και συμβουλευτικής υποστήριξης, τον οποίο και προσωπώ ως προϊσταμένη, και θεωρώ ότι μπορούμε να ελπίζουμε σε μία παρέμβαση πιο ουσιαστική, πιο σχεδιασμένη, αλλά θέλει ακόμα, έτσι είμαστε στην αρχή. Γενικότερα η πρόληψη είναι κάτι το οποίο μένει στα χαρτιά, έτσι. Δηλαδή όπου και να το δούμε, πρόληψη στην παιδεία, πρόληψη στην υγεία, πρόληψη στη δημόσια διοίκηση. Δηλαδή η πρόληψη γενικά έχει γίνει κάτι σαν μπαλάκι που το πετάει το ένα πολιτικό κόμμα στο άλλο. Ναι. Είναι ένα θέμα η πρόληψη, όμως οι εκπαιδευτικοί, επειδή τα συναντάνε καθημερινά αυτά τα πράγματα πλέον στο σχολείο, δηλαδή οι συγκρούσεις οι οποίες φοβούνται πώς θα εξελιχθούν, γιατί υπάρχει και παραπληροφόρηση στους γονείς. Πολύ εύκολα βαφτίζουμε ένα γεγονός τέτοιο συγκρουσιακό bullying. Πολύ εύκολα πλέον οι γονείς, καλό είναι το ότι εύκολα μπορεί να ανησυχούν για τα παιδιά τους και πρέπει να ανησυχούν, όμως μην φτάνουμε στο άλλο άκρο. Δηλαδή η πολλή συζήτηση για το θέμα του bullying μπορεί να φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα.
Οπότε πρέπει το σχολείο να είναι προετοιμασμένο, να αντιδράσει, να αντιδράσει σωστά, όπως είπα, σε 4 επίπεδα, τάξη, σχολείο, συλλογικό, ατομικό επίπεδο, να γίνονται συχνές συναντήσεις με τους γονείς, να ενημερώνονται για το τι είναι πραγματικά ο σχολικός εκφοβισμός και τι δεν είναι σχολικός εκφοβισμός, πώς μπορούμε να έχουμε προετοιμάσει το παιδί μας ώστε να βγαίνει σε αυτό το μικρό κόσμο, το μικροσύστημα που λέγεται σχολικό περιβάλλον, γιατί αργότερα θα βγει στο επόμενο μεγάλο σύστημα που είναι η κοινωνία. Άρα λοιπόν οι γονείς θα πρέπει να γνωρίζουν πολύ περισσότερα πράγματα, σε συνεργασία πάντα με το σχολείο, να ανταποκρίνονται στις συναντήσεις που γίνονται, γιατί όλο και περισσότερο το σχολείο προετοιμάζεται, κάνει συναντήσεις, ομιλίες με ειδικούς, κάνει βιωματικές δράσεις, κάνει προγράμματα, τα οποία τα project αυτά μπορεί να κρατάνε και 3 μήνες και έχουν θέμα τους τη βία, το σχολικό εκφοβισμό. Έχουμε την μέρα η οποία έχει καθιερωθεί 6 του Μάρτη ως μέρα κατά της σχολικής βίας και γίνονται πάρα πολλές δράσεις σε όλα τα σχολεία της χώρας και όχι μόνο εκείνη τη μέρα, αλλά κατά όλη τη διάρκεια του έτους, μέσα από άλλες δράσεις. Σας πω τώρα από τη διαχείριση των συναισθημάτων που γίνεται από τον Ήπιο μέχρι και την τελευταία τάξη του Δημοτικού, αλλά και στα λύκεια, γυμνάσια, γίνονται αντίστοιχες δράσεις. Το θέμα είναι να τις παρακολουθούμε και να αντιλαμβανόμαστε το μήνυμα που θέλουν να δώσουν. Και οι γονείς να ανταποκρίνονται στα καλέσματα του σχολικού περιβάλλοντος, γιατί παρατηρείται δυστυχώς, επειδή πηγαίνω πάρα πολύ συχνά, καθημερινά θα έλεγα, ανταποκρίνομαι σε ομιλίες οι οποίες γίνονται από συλλόγους γονέων, κάνουν μια προσπάθεια οι σύλλογοι γονέων. Και βλέπετε τώρα σε ένα σχολείο όπου έχουμε 400 παιδιά ή 200 παιδιά σας λέω εγώ, και να έχουμε ένα ακροατήριο, συχνά 30-40 άτομα. Αυτό δεν ανταποκρίνεται σε μια κοινωνία η οποία θέλει να είναι ενημερωμένη. Θα μου πείτε, τα ξέρουνε? Πώς τα ξέρουνε? Βλέπουμε τα περιστατικά ότι αυξάνονται. Βλέπουμε τα παιδιά ότι εκφράζουν το θυμό, τη δυστυχία, όπως είπε ο κ. Καργάτσης, γιατί ένα παιδί δυστυχισμένο θα αντιδράσει με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Θα προσπαθήσει αυτό που νιώθει να το αποδώσει κάπου αλλού. Θα ήθελα όμως, κυρία Μαράκη, να πάμε και από την πλευρά του εκπαιδευτικού. Ναι. Τι πρέπει να κάνει ο εκπαιδευτικός για να αντιμετωπίσει τα κρούσματα βίαιης συμπεριφοράς? Θα πρέπει να μιλήσει με το θύμα, να γίνει ο ψυχολόγος του? Θα πρέπει να τιμωρήσει τους θύτες? Θα πρέπει να έρθει σε επικοινωνία με τους γονείς του θύματος? Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να πάρει τη θέση κάποιου άλλου ειδικού. Δεν είναι ο ειδικός. Ο καθένας θα πρέπει να περιορίζεται στο αντικείμενό του. Βεβαίως έχουν γνώση εκπαιδευτικοί, γιατί ο ρόλος τους είναι πολύπλοκος, είναι πολύπλευρος και γνωρίζουν πράγματα, αλλά δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι ο ειδικός. Χρειαζόμαστε τους ειδικούς. Επίσης, να σας πω ότι η αντιμετώπιση, αν είναι επιπλήξεις και τιμωρίες και αποπομπές από το σχολείο, τα οποία βέβαια στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ξέρετε πολύ καλά ότι το επιτρέπει ο νόμος. Δηλαδή, μέχρι 2 μέρες αποβολή και να απομακρυνθεί από το σχολείο. Υπάρχει επίσης η αλλαγή πλαισίου, μπορεί να γίνει κάποια στιγμή, εφόσον ο σύλλογος διδασκόντων συνεδριάσει και έχει ήδη κάνει κάποιες άλλες ενέργειες οι οποίες δεν έχουν αποφέρει αποτέλεσμα. Και σε συνεργασία πάντα με τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, είτε πρωτοβάθμιας είτε δευτεροβάθμιας, και σε συνεργασία με τους συντονιστές και το Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης, μπορεί να προτείνει αλλαγή πλαισίου. Όμως, θα σας έλεγα ότι όσον αφορά την αποπομπή, τις τιμωρίες και τις επιπλήξεις, είναι βραχυπρόθεσμα τα αποτελέσματα και δεν αποφέρουν μακροπρόθεσμες λύσεις. Μάλιστα. Κύριε Καργάκη, πότε ο ειδικός της ψυχικής υγείας κρίνεται απαραίτητος σε μια περίπτωση ενός ατόμου, ενός παιδιού που δεν έχει την ψυχολογική ισορροπία? Mm-hmm. Πότε δηλαδή ο γονέας πρέπει να ανησυχήσει και να πει στο παιδί του ότι πρέπει να επισκεφθεί σε έναν ψυχολόγο? Κοιτάξτε, αυτό που θα έλεγα, αν μιλούμε για ατομικό επίπεδο παρέμβασης, έτσι δηλαδή όταν θα επισκεφθεί κάποιο δημόσιο ιδιωτικό πλαίσιο συμβουλευτικής, θα είναι στο σημείο εκείνο που πραγματικά παρατηρούμε αλλαγές στο παιδί μας, εκεί που το παιδί αρχίζει και εκφράζει τη δυσφορία του επικοινωνιακά, σωματικά, αλλά και σε επίπεδο ψυχοσωματικής έκφρασης των δυσκολιών του. Δηλαδή εκείνο είναι ένα σημείο που πραγματικά αξίζει να δούμε όχι μόνο στο παιδί, απλώς αυτό πρέπει να το παρατηρήσουμε, ότι όταν θα πάμε να μιλήσουμε σε κάποιο ειδικό, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι, θα πάμε να μιλήσουμε όλοι μαζί. Δηλαδή, θα πάμε να μιλήσουμε για και το πατέρα, παιδί, και εκφράσει, η μητέρα, και ο αδελφός. Αν προσεγγίσουμε το θέμα μόνο στο παιδί, θα ήταν μια εξορισμού λαθασμένη προσέγγιση σε αυτό το οποίο συμβαίνει. Επομένως,
όταν παρατηρούμε και προβληματιζόμαστε για τις αλλαγές που έχουν να κάνουν με το παιδί μας, όταν το παιδί αρχίζει και εκφράζει λεκτικά ή ψυχοσωματικά τη δυσφορία του, όταν όλες αυτές οι αλλαγές αποτυπώνονται πλέον στην καθημερινότητα του και εμείς σαν γονείς δυσκολευόμαστε να τις διαχειριστούμε, γιατί θα καλέσω τους γονείς να επισκεφθούν κάποιον αφού έχουν καταβάλει πρώτα τη δικιά τους προσπάθεια να επικοινωνήσουν, να διαχειριστούν το θέμα όλοι μαζί. Έτσι, δεν είναι πάντα απαραίτητος ο ειδικός, όταν οι σχέσεις και οι δομές της οικογένειας είναι ισχυρές. Αλλά στο σημείο λοιπόν που έχουμε δυσλειτουργία πλέον στην καθημερινότητα του παιδιού, είναι ένα σημείο που σίγουρα χρειάζεται η παρέμβαση κάποιου ειδικού και ιδιαίτερα ειδικού, ο οποίος θα σχετίζεται και με το κομμάτι της παιδοψυχολογίας, αναλόγως με το ηλικιακό φάσμα που βρίσκεται το παιδί μας. Εκεί λοιπόν καλούμαστε να είμαστε προετοιμασμένοι ότι πάμε να μιλήσει το ίδιο το παιδί, να εκφραστεί, να μάθει μέσα από τη συμβουλευτική να διαχειρίζεται συγκεκριμένες καταστάσεις και πάμε και εμείς σαν γονείς, σαν οικογένεια, να δούμε πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε ουσιαστικά όχι μόνο το παιδί μας, αλλά πώς διαχειριζόμαστε και το σύνολο των καταστάσεων που έχουν επηρεάσει το παιδί μας. Γιατί εδώ πέρα είναι ένα άλλο κεφάλαιο το οποίο ανοίγει, στο πώς διαχειριζόμαστε μια τέτοια ένταση που ξεπερνά πλέον το πώς προκύπτει αυτό το θέμα από το ίδιο το παιδί ή από τις καταστάσεις που βιώνει μέσα στο σπίτι. Επομένως, πάμε για να μάθουμε τι ακριβώς συμβαίνει, ποιες είναι οι επιπτώσεις στο παιδί μας. Το παιδί καλείται και αυτό με το δικό του λόγο και το δικό του επίπεδο ανάπτυξης να συνειδητοποιήσει τι ακριβώς συμβαίνει μέσα του και πώς ακριβώς μπορεί να διαχειριστεί μια τέτοια κατάσταση. Μαθαίνουμε πώς μπορούμε να εμπλακούμε στην υποστήριξη στο σπίτι για το παιδί μας, αλλά και πώς διαχειριζόμαστε σε συνεργασία με το σχολικό πλαίσιο το θέμα το οποίο προέκυψε και που, αν δεν παρέμβουμε με ουσιαστικό όμως τρόπο, θα επανεληφθεί στο παιδί μας σε κάποιο άλλο, άρα πάλι με κάποιο τρόπο θα γυρίσει πιεστικά στη δικιά μας οικογένεια. Κύριε Καργάγη, εσείς πόσα χρόνια εργάζεται ως ψυχολόγος? Τουλάχιστον 10 χρόνια αυτή τη στιγμή. Ωραία. Πριν 10 χρόνια, στην αρχή της καριέρας σας, σας επισκέπτονταν περισσότερα ή λιγότερα παιδιά τα οποία είχαν πέσει θύμα σχολικού εκφοβισμού? Γενικότερα θα έλεγα ότι όσο περνούν τα χρόνια, είτε γιατί αναπτύσσονται και οι καταστάσεις στην κοινωνία μας ενισχύουν την ανάπτυξη τέτοιων θεμάτων. Έτσι, και σε αυτό απαντάει η έρευνα με τις διαχρονικές μελέτες του πώς αναπτύσσονται οι διάφοροι δείκτες ψυχοπαθολογίας ή θεμάτων ενδοσχολικής βίας ή οποιοδήποτε άλλο θέμα συζητούμε. Και απ' την άλλη, η εξοικείωση πλέον και της τοπικής κοινωνίας και της ευρύτερης κριτικής κοινωνίας με την έννοια του ειδικού, του ψυχολόγου, της ψυχικής υγείας, χρόνο με το χρόνο αυξάνει τους ανθρώπους οι οποίοι θα συζητήσουν, αλλά και για τους δύο λόγους. Θα απαντήσω μόνο στο ότι έρχονται γιατί έχουν αυξηθεί μόνο τα κρούσματα. Έχει αυξηθεί και η αντίληψη πάνω στα κρούσματα, η συνειδητοποίηση στο τι ακριβώς συμβαίνει, η συνειδητοποίηση ότι τα θέματα που αναπτύσσονται αντιμετωπίζονται αν υπάρξει παρέμβαση. Επομένως, χρόνο με τον χρόνο αυξάνονται και αυτά και άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με τα παιδιά και τους εφήβους. Και πάντα ο Έλληνας, αλλά και ο κριτικός, μπορεί σε θέματα που έχουν να κάνουν με τον ίδιο σαν ενήλικα να τα αφήνει στην άκρη, αλλά υπάρχει μια ευαισθησία, μια ουσιαστική ευαισθησία, όχι πάντα λειτουργικά βέβαια, αλλά υπάρχει αυτή η ευαισθησία στο να δώσουμε και χρόνο, χώρο και τρόπο παρέμβασης σε ό,τι έχει να κάνει με τα παιδιά μας. Χρόνο με τον χρόνο λοιπόν, για να μην κρυγορώ, αυξάνονται όλα αυτά τα περιστατικά για διάφορους λόγους. Κυρία Μαράγη, συμφωνείτε εσείς? Αν και το είπατε προηγουμένως. Ναι, το είπα ότι έχουμε μια αυξητική τάση. Θεωρώ ότι υπάρχουν συσσωρευμένες πιέσεις στην κοινωνία. Οι συσσωρευμένες αυτές πιέσεις είναι από πολλές πλευρές και έχουν ως, να το πούμε, θύματα και τους ίδιους τους γονείς. Δηλαδή, αν πάρουμε τώρα το εργασιακό, το οποίο δυστυχώς έχει δημιουργήσει μια τεράστια ανασφάλεια. Ακριβώς. Όταν μια οικογένεια αντιμετωπίζει το θέμα πλέον της επιβίωσης και μπορεί να μας φαίνεται, μα είναι δυνατόν? Ναι, είναι δυνατόν. Σήμερα το πρωί, πηγαίνοντας στην εργασία μου, άκουγα με ιδιαίτερο πόνο μία συνάδελφο εκπαιδευτικό της δευτεροβάθμιας να κλαίει και να ζητάει βοήθεια για μαθήτρια. Μαθήτρια η οποία δεν έχει να φάει. Δηλαδή, είναι ένα παιδί παραμελημένο, ζει με τη γιαγιά και πραγματικά λέει ότι δεν έχει να φάει. Είναι μέρες νηστικό. Όταν μιλάμε στο 2020 πλέον για τέτοια περιστατικά, καταλαβαίνετε ότι εντάξει, εκεί είναι ένα παραμελημένο παιδί, όμως έχουμε οικογένειες οι οποίες έχουν χάσει τη δουλειά τους. Και οι δύο πολλές φορές. Είτε ο ένας. Όταν αυτά τα παιδιά ζουν καθημερινά μία ένταση στο περιβάλλον, το οικογενειακό. Ένα βάρος δηλαδή που οι ίδιοι οι γονείς που είναι ενήλικες δεν μπορούν να το σηκώσουν. Γιατί δεν έχουν λύση, δεν μπορούν να βρουν λύση. Γιατί μπορεί να δουλεύει ο ένας με 400 ευρώ και έχουν δύο παιδιά. Πώς θα αντιμετωπίσει αυτή η οικογένεια τις οικονομικές της υποχρεώσεις απέναντι στην οικογένειά της?
αυτές οι εντάσεις με κάποιο τρόπο ή στεναχώρια πιάνουν στα παιδιά. Δηλαδή, ακόμα και είτε συνειδητά είτε ασυνειδητά θα βγούνε. Δεν μπορούν να τα αντιμετωπίσουν, δεν μπορούν να το διαχειριστούν. Χρειάζονται και η ίδια βοήθεια και υποστήριξη από ειδικούς που δεν μπορούν να το κάνουν. Γιατί η πολιτεία μας δυστυχώς δεν έχει ένα τέτοιο κοινωνικό σύστημα βοήθειας προς τους ίδιους τους γονείς. Χρειάζονται την ενίσχυση, την ψυχολογική για να αντέξουν αυτή την κρίση που περνάνε τώρα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτά από μόνα τους φέρνουν άλλα προβλήματα. Mm-hmm. Οι συσσωρευμένες λοιπόν πιέσεις δημιουργούν δυστυχώς πιέσεις στα ίδια τα παιδιά και τα παιδιά η πίεσή τους θα βγει κάπου. Είτε στην άρνηση του σχολείου, είτε θα εκτονώσουν με συμπεριφορές αυτό το οποίο βιώνουν καθημερινά στην οικογένεια. Γιατί δεν μπορούν να τα αντιμετωπίσουν, με αποτέλεσμα να έχουμε αυξανόμενα περιστατικά. Και βεβαίως θα σας πω ότι δεν είναι μόνο ότι κάνουν κακό τα παιδιά σε άλλα παιδιά θέλοντας να εκφράσουν αυτό που βιώνουν, αλλά έχουμε πλέον αυτοκαταστροφικές τάσεις, δηλαδή παιδιά τα οποία προσπαθούν να κάνουν κακό στον εαυτό τους, νιώθουν ενοχές γιατί θεωρούν ότι και εκείνα κάπου έχουν ευθύνη για αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή εισπράττουν από την οικογένεια ότι δεν έχω να σου πάρω αυτό που θέλεις ή να σου πάρω όσα θα μπορούσα να σου καλύψω ανάγκες. Mm-hmm. Οπότε νιώθουν ενοχές ότι υπάρχουν για την ίδια τους τη ζωή. Τα παιδιά λοιπόν αυτά αρχίζουν να αυτοκαταστρέφονται. Είτε χτυπάνε τον εαυτό τους, έχουμε πάρα πολύ συχνά τέτοια περιστατικά. Καθημερινά τα ζω στην υπηρεσία που είμαι, δεν μπορώ να πω πράγματα. Όμως παιδάκια από πολύ μικρή ηλικία, συζητάμε από δημοτικό μέχρι και λύκειο, αυτοκτονικές τάσεις αυτοκτονίας, κατάθλιψη. Παιδιά τα οποία εισάγονται στο νοσοκομείο και φυσικά αντιμετωπίζονται από ειδικούς φάρμακα κτλ. Για κάποιο διάστημα, προκειμένου να μπορέσουν να ξαναεπανέλθουν στο περιβάλλον το οικογενειακό και να ακολουθήσουν και πάλι το σχολικό τους πρόγραμμα. Αλλά αυτό όμως δημιουργεί μια διαταραχή τεράστια και στο ίδιο το παιδί και στην οικογένεια. Χάνει το ρυθμό της, τον καθημερινό ρυθμό το οποίο είχε. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά είναι προβλήματα καθημερινά, προβλήματα τα οποία καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Πάπτονται της κοινωνίας. Κύριε Καργάκη, ένα παιδί κοινωνικά και ψυχολογικά καταπιεσμένο, είναι προπομπός ότι μετά από μερικά χρόνια θα μιλάμε για έναν έφηβο ή για έναν ενήλικο με κάποια ασθένεια. Και αν είναι, τι είδους ασθένεια, θα μιλάμε για μια νευρωσική ασθένεια, θα μιλάμε για ένα παιδί το οποίο μπορεί να αναπτύξει κάποια μορφή ψύχωση. Δηλαδή μπορεί ο σχολικός εκφοβισμός να φτάσει και σε μια ψύχωση. Κοιτάξτε, ένα άτομο το οποίο για πολύ καιρό, για πολλά χρόνια, δέχεται οποιασδήποτε μορφής βίας, δεν μπορεί να είναι αυτός, δεν μπορεί να αναπτυχθεί με υγιή και ουσιαστικό τρόπο. Δεν μπορεί λόγω του φόβου να αναπτύξει μια σχέση εμπιστοσύνης με τον εαυτό του. Αυτό που σίγουρα θα αποτυπωθεί είναι ένα άτομο το οποίο δεν μπορεί να δομήσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό την αυτοπεποίθησή του. Δηλαδή μια ισχυρή σχέση με τον εαυτό του, να αντιμετωπίσει διάφορες συνθήκες και δυσκολίες που θα ακολουθήσουν στο μέλλον. Έτσι. Αυτό σε συνδυασμό με την ύπαρξη φοβικών στοιχείων και τραυματικών στοιχείων. Αυτό που σίγουρα μπορούμε να δούμε και πολύ συχνά βλέπουμε στις εφηβικές εκφράσεις της έντασης και στις πρώιμες ενήλικες μορφές, είναι ένα άτομο το οποίο έχει εξαιρετικά υψηλά ποσοστά πιθανότητα στο να αυξήσει, να παρουσιάσει οποιαδήποτε μορφή αγχώνων διαταραχών. Δηλαδή, μπορούμε να συναντήσουμε ανθρώπους οι οποίοι δυσκολεύονται εξαιρετικά στην ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων και να αναπτύξουν στοιχεία κοινωνικής φοβίας ή και να μπουν ξεκάθαρα στη διάγνωση κοινωνικής φοβίας, γιατί δυσκολεύομαι να εμπιστευτώ και δυσκολεύομαι να δεχθώ ότι ο άλλος θα με δει σαν κάτι καλό και πάντα έχω την προκατάληψη ότι κάτι αρνητικό θα δουν σε μένα. Άρα μιλάμε για νευρωσικές ασθένειες. Κύριο, κοιτάξτε, σίγουρα θα έλεγα ότι το πρώτο επίπεδο αποτύπωσης στον ψυχισμό ενός νέου ατόμου θα το δούμε λιγάκι στο πλαίσιο των αγχώδων διαταραχών, στο νευρωσικό πλαίσιο όπως αναφέρατε κι εσείς. Εκεί λοιπόν θα δούμε ένα άτομο πολύ πιο εύκολα να αναπτύξει κάποιες φοβίες, γιατί έχει εμπειρία και μια σχέση με το φόβο διαχρονική. Ένα άτομο που μπορεί να αναπτύξει κοινωνικά στοιχεία δυσλειτουργίας, μπορεί να το δούμε και σε ένα πλαίσιο κοινωνικής φοβίας. Μπορούμε να δούμε ένα άτομο το οποίο στην ανάγκη του να ελέγξει την πραγματικότητά του μπορεί να αναπτύξει έντονα ιδιοψυχαναγκαστικά στοιχεία. Επομένως, τα αγχώδη στοιχεία ίσως είναι ο κεντρικός σταθμός. Αυτό όμως που συνυπάρχει είναι αυτό που ονομάζουμε και πολλές φορές η ύπαρξη συναισθηματικών διαταραχών. Δηλαδή, χρόνια πίεση της προσωπικότητάς μου, χρόνιος πόνος, μπορεί πολύ εύκολα, πολύ πιο εύκολα σε σχέση με κάποιον άλλο, να αναπτύξουμε μια συναισθηματική διαταραχή. Αυτό που ονομάζουμε πολλές φορές καταθλιπτική, μείζον καταθλιπτικό επεισόδιο, να περάσουμε από κάποια καταθλιπτική διαταραχή, έτσι,
και να αναπτύξουμε τέτοια στοιχεία τα οποία είναι εξαιρετικά επίπονα για τη ζωή ενός, είτε για ένα έφηβο είτε για κάποιο ενήλικα. Το σίγουρο όμως, ακόμα και αν δεν μπούμε σε ένα πλαίσιο ψυχοπαθολογίας, έτσι, γιατί υπάρχουν υψηλότερα ποσοστά συσχέτισης με τα άτομα τα οποία έχουν δεχθεί τέτοιες μορφές ενδοσχολικής βίας, είναι ασχέτως στην αποτύπωση στον ψυχοπαθολογικό χάρτη να δούμε πολλές φορές άτομα τα οποία έχουν στοιχεία δυσκολιών. Άτομα τα οποία δυσκολεύονται πλέον στο να αντιμετωπίσουν και να καταστάσεις όπως έχουν να κάνουν την εμπλοκή τους στον εργασιακό χώρο. Άτομα τα οποία δυσκολεύονται να αναπτύξουν σχέσεις και ουσιαστικές φιλικές σχέσεις. Άτομα τα οποία δυσκολεύονται στον ερωτικό τομέα λόγω της χαμηλής πίστης στον εαυτό. Και άτομα που πολλές φορές προσελκύουν ξανά συνθήκες και καταστάσεις βίας στην εφηβική τους πορεία, στην πρώιμη ενήλικη ζωή, στην ενήλικη ζωή, στον εργασιακό τους χώρο, μέσα στο γάμο τους, μέσα στη σχέση τους. Επομένως, αν νομίσουμε ότι κλείνοντας τα μάτια ή καλύπτοντας ένα γεγονός, είτε σαν άτομα, είτε σαν οικογένεια, είτε σαν κοινωνία, είτε σε σχολείο, ότι αυτό θα τελειώσει στη βδομάδα, στο μήνα ή στο καλοκαίρι που συνέβη το συγκεκριμένο γεγονός, νομίζω ότι πλανόμαστε. Και επί της ουσίας είναι σαν να μεταφέρουμε το πρόβλημα λίγο πιο μετά, και αν όχι στο δικό μας παιδί, σε ένα άλλο οικογενειακό πλαίσιο ή σε ένα άλλο παιδί. Έχουμε επιπτώσεις και στο πλαίσιο της ψυχοπαθολογίας, έχουμε επιπτώσεις και στο πλαίσιο της καθημερινότητας, έχουμε επιπτώσεις και γενικότερα στο πώς βλέπει το άτομο τον εαυτό του. Επίσης, αυτό που θέλω να παρατηρήσω, οι επιπτώσεις πολλές φορές, πέρα από αυτά που ανέφερα σε σχέση με την, τι προκαταβάλλει πολλές φορές ο θήτης σε σχέση με τη ζωή του, το να αναπτύξει τις λειτουργικές κοινωνικές συμπεριφορές, αυτό που συναντώ πολλές φορές στην ενήλικη ζωή είναι οι θήτες πολλές φορές έχουν απίστευτες τύψεις σχετικά με την εφηβική και παιδική τους πορεία. Σε σχέση με αυτά που προκάλεσαν σε κάποια άλλα άτομα, και αυτό δυσκολεύει επίσης στις κοινωνικές και διαπροσωπικές τους σχέσεις, ή και με αυτό το πλαίσιο πρόσφατα να δούμε δυσκολίες στην ανάπτυξη μιας υγιούς επαφής με το εγώ μας. Έτσι. Και τώρα θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα και στους δυο σας, για να κλείσουμε την εκπομπή. Έχετε απέναντί σας ένα γονέα, ο οποίος αυτός ο γονέας έχει ένα παιδί το οποίο το παιδί έχει πέσει θύμα bullying. Mm-hmm. Δεν τον συμβουλεύατε. Εσείς, κυρία Μαράκη, δεν τον συμβουλεύατε. Πρώτα απ' όλα να νιώσει το παιδί, όπως είπα και πριν, άνετο να μιλήσει γι' αυτό, να νιώσει άνετα. Να μπορεί να εκφράσει αυτό που βιώνει και ο γονιός να το αποδεχτεί. Από εκεί ξεκινάει η λύση. Γιατί ο γονιός δεν νιώθει καλά και πολλές φορές μη θέλοντας να το κοινωνήσει, δηλαδή να το επικοινωνήσει το γεγονός με το σχολικό περιβάλλον, με το κύκλο που θα πρέπει να υποστηριχθεί το παιδί, αντιμετωπίζει έτσι το γεγονός ότι το παιδί νιώθει ενοχές. Δηλαδή νιώθει ενοχή το να μιλήσει. Αν νιώθει ένοχο το παιδί για αυτό που συμβαίνει, δεν θα πει την αλήθεια, δεν θα πει λεπτομέρειες, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αντιμετωπιστεί και το γεγονός. Άρα το πρώτο βήμα είναι ο γονιός να κάνει το παιδί του να νιώσει άνετα να μιλάει για αυτά που του συμβαίνουν. Και φυσικά, όπως είπα πριν, δεν είναι το γνωστικό κομμάτι, το πόσο καλά πήγε στα μαθήματα, αλλά το πόσο καλά ένιωσε στο περιβάλλον, αν είχε φίλους, αν ήταν αποδεκτό, αν μπορούσε να επικοινωνήσει και να υπάρχει μία σχέση διαπροσωπική με συμμαθητές του στο σχολικό περιβάλλον. Αν νιώθει καλά, θα εκφράσει τα πρώτα συμπτώματα με πολύ άνεση στο γονιό του και από εκεί ξεκινάει η λύση. Άρα λοιπόν αυτό θα του πω. Να αναπτύξει τη σχέση που πρέπει με το παιδί του από την πρώτη στιγμή και να είναι ο γονιός ο οποίος ακούει μια ενεργητική έτσι, ακρόαση που πρέπει να έχει από την πρώτη στιγμή που το παιδί μιλάει και μπορεί να εκφράσει τα συναισθήματά του. Κύριε Καργάκη, εσείς τι θα συμβουλεύατε το γονέα? Άκουσε το παιδί σου, να είσαι κοντά του για όσο χρειαστεί σε όλη αυτή την ένταση που βιώνει, είναι λογικό και αναμενόμενο. Δεν είσαι ένοχος και εσύ για αυτό που συμβαίνει. Προσπάθησε να μην το κάνει να νιώσει άσχημα, να μην το κάνει άσχημα για αυτό που βιώνει. Δεν ήταν επιλογή του. Δεν χρειάζεται να κριτικάρουμε σε κάποιο σημείο όλη αυτή τη διαδικασία. Μην ζητήσει αντεκδίκηση, μην αφήσει και το δικό σου φόρτο να μεταφερθεί στο παιδί και να μπούμε στη διαδικασία να υπάρξει αντεκδίκηση. Είσαι ασφαλής μαζί μου και λύση θα βρούμε, ο κόσμος να χαλάσει. Και μαζί θα επικοινωνήσουμε και με το σχολείο. Μαζί θα επικοινωνήσουμε με όποιον χρειαστεί μέχρι να βρούμε την τελική λύση σε αυτό που βιώνεις. Και ο φόβος τελειώνει εδώ. Τελειώνει από τη στιγμή που μου το επικοινώνησες και από τη στιγμή που είμαστε μαζί. Φίλοι και φίλες, η εκπομπή μόλις ολοκληρώθηκε. Ελπίζω η παρέα μας να ήταν ευχάριστη. Καλό βράδυ.